το σημερινό μας έτσι θέμα της συζήτησης που είναι εργασία και πόλη είναι ένα θέμα που έχει μακρά παράδοση. Είναι γνωστό πια ότι το κατεξοχήν έτσι πεδίο των ταξικών αγώνων είναι η πόλη, αν εξαιρέσει κανείς τα ορυχεία ή τα καράβια. Και υπάρχει μια, είναι κάτι που διατρέχει όλη την προβληματική, όλη τη συζήτηση, αλλά και όλους τους αγώνες των εργαζομένων και των πολιτών. Ο Δήμαρχος ήταν πάντα ο εκπρόσωπος των πληβιακών στρωμάτων, των κατώτερων, γι' αυτό υπήρξε. Και σε αυτή την απέραντη προβληματική του παρελθόντος, ίσως μας λείπει σήμερα μία συζήτηση τι νέες αντιθέσεις προκύπτουν στην πόλη με την κρίση. Δηλαδή, πέρα από το τι έχουμε να συζητήσουμε, πώς έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη πόλη με τις μεταναστευτικές ροές, με τα ζητήματα του πώς έχει αλλάξει το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο, τι είδους πόλη είναι και αυτή η ίδια η Αθήνα που ζούμε, πώς αναπτύσσεται στο Θριάσιο, πώς αναπτύσσεται στην Παλίνη, στο Γέρακα, με τι μορφές εργαζομένων, σε τι χώρους δουλειάς. Αν εξαιρέσει όμως αυτά τα πράγματα που ήδη ήταν ένα πολύ πολύτιμο υλικό, πολύ πολύτιμο υλικό για συζήτηση και για παρέμβαση, πρώτα-πρώτα θα έπρεπε να προβληματιστούμε ίσως τι έχει συμβεί σε αυτή την πόλη στην κρίση και τι νέες αντιθέσεις έχουν προκύψει. Ας δούμε ένα παράδειγμα των κινητοποιήσεων που γίνονται για το χαράτσι. Δηλαδή, το τι αφορά τη στέγη, το τι αφορά το οικιστικό απόθεμα, έχει πάρει μία έκφραση γύρω από το τι συμβαίνει στα ζητήματα της φορολογίας, για παράδειγμα, γύρω από τα ζητήματα του σπιτιού. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι τα ζητήματα της τροφής, τα ζητήματα της υγείας, με την καταστροφή του κράτους πρόνοιας, με τις τεράστιες περικοπές που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Τι λοιπόν έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην αλληλεγγύη για όλους? Από το περασμένο Νοέμβρη, τα πολύ βαθιά βιωτικά προβλήματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην καρδιά των εργαζομένων. Δηλαδή, έχουν υπάρξει απεργιακοί αγώνες, οι οποίοι έχουν κρατήσει πολύ καιρό, όπως ήταν, για παράδειγμα, η απεργία των στα πανεπιστήμια, των υπαλλήλων των διοικητικών, που κράτησε 96 μέρες. Όπως είναι, για παράδειγμα, τώρα ο αγώνας των καθαριστριών, ο οποίος εξελίσσεται, που έχει βάλει, εξελίσσεται αλλά με προγραμματισμένη απόλυση και να πεταχθούν στο δρόμο στις 15 του Μάη, για παράδειγμα, που σε ολόκληρα κομμάτια εργαζομένων της πόλης μας έχουν θέσει ζητήματα επιβίωσης. Επιβίωσης, όχι απλώς δουλειάς. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να δημιουργηθούν μέσα στους χώρους των εργαζομένων, παράλληλα και μαζί με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, που να μπορέσουν να τους στηρίξουν και σαν επιβίωση, αλλά και σαν στήριγμα για να κάνουν τους ίδιους τους αγώνες τους. Γιατί αν δεν μπορέσουν να σταθούν όρθιοι, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν και τους αγώνες τους. Θέλω να χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, λοιπόν, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η πλευρά και πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει και τι θα σήμαινε ένας Δήμος με διαφορετικό προσανατολισμό. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, του Πανεπιστήμιου δημιούργησαν μία δομή αλληλεγγύης που την έχουν ονομάσει Άρτεμι και έκαναν μια ανοιχτή συνέλευση γνωριμίας, όπου πήγανε και άλλες δομές αλληλεγγύης και έγινε μια καταπληκτική συζήτηση. Και όχι μόνο, όπως θα σας πω λίγο μετά. Οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί που είχαν σταθεί στο πλευρό τους σκέφτηκαν και είπαν, γιατί δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα τμήματα, το θεατρικό, το φωτογραφικό, το οικαστικό, για να κάνουμε εκδηλώσεις, αν είχαμε και χώρους του Δήμου ή του Πανεπιστήμιου, τους οποίους θα τους προσανατολίζαμε στην αλληλεγγύη σε αυτόν τον αγώνα. Όταν χρειάστηκε κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάποια βοήθεια, ας πούμε ιατρική, άμεσα προσανατολίστηκαν στα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία, τα οποία με μια διαφορετική προσέγγιση
ένας Δήμος θα τα στήριζε, δεν θα τα κυνηγούσε. Το ίδιο και όταν, για παράδειγμα, χρειάστηκε να γίνει μια, να συνεργαστούν σε επίπεδο τροφίμων στους ζωγράφους, με το να λάβουν μέρος στο χωρίς μεσάζοντες. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι οι οποίοι έχουν κυνηγήσει τους χωρίς μεσάζοντες και τους έχουν τραβήξει πρόστιμα των παραγωγών. Έχουν συνεργαστεί με τους φοιτητές και έχουν πάρει χώρο στη νομική. Και φανταστείτε όλη αυτή την εκπληκτική κίνηση να βρίσκονται μαζί εργαζόμενοι, φοιτητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε μια προσπάθεια να στηρίξουν έναν εργασιακό χώρο. Φανταστείτε αυτή την εικόνα με τη συμβολή του Δήμου και με τη συμβολή του Δήμου και αντίστροφα. Τι θα κέρδιζε ο Δήμος από αυτό? Τι θα κέρδιζε με το να ενεργοποιούσε τις δυνάμεις του Πανεπιστήμιου, για παράδειγμα, που είναι νεκρές, που είναι σε αυτή την πόλη, αλλά είναι σαν να μην είναι, σαν να μην μεταφέρουν τη γνώση τους σε αυτή την πόλη και στην καλυτέρευση της καθημερινότητάς της, αλλά να τη μεταφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα να το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, για να πω ότι είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση και για το ίδιο το εργατικό, το συνδικαλιστικό κίνημα να ανοίξει αυτά τα πράγματα, και μια πολύ σημαντική ιστορία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι, και θέλω να τελειώσω με το ότι νομίζω ότι μπορεί να σταθεί ο Δήμος στο πλευρό των εργαζομένων στις διάφορες μορφές τους, όχι μόνο με το να είναι στο πλευρό, αλλά να είναι στο πλευρό με συνέργειες. Δηλαδή να συνεργάζεται σε αυτές τις προσπάθειες των εργαζομένων, και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος για μια όμορφη, αλληλέγγυα και πραγματικά ανοιχτή πόλη.